1,5 μήνα. Μάλιστα. Να έχουν βρει, να έχουν ταυτοποιήσει πλήρως αυτό το κτίνος, συνεργό. Mm-hmm. Και να πρέπει να βγάλουμε τρεις ανακοινώσεις για να δοθεί, να έχουν κάνει δημοσιογράφη τη δουλειά και να έχουν βρει φωτογραφίες με τα πάντα από τη ζωή του και να μην έχει δώσει επίσημα η ελληνική πολιτεία. Yeah. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν, παρακαλώ, με τις φωτογραφίες, μπας και σωθεί, κάνω λοιπόν, παιδάκι ακόμα. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ο κύριος Σπύρτζης θα ντρέπεται για όλη την υπόλοιπη ζωή του και για αυτό που έγραψε και για αυτά που λέει. Ναι, ναι. Θα ντρέπεται. Πιο άθλιο, βρωμερό κόμμα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του τόπου. Είναι βρωμεροί οι άνθρωποι και αυτά τα υπονοούμενα που πετάνε. Είναι βρωμεροί. Ξέρει πολύ καλά ο κ. Σπύρτζης, ο κ. Θοδωρικάκος, αν έβγαζε ένα όνομα στη δημοσιότητα θα διέπρατε βαρύ ποινικό αδίκημα. Ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να βγάλει ονόματα στη δημοσιότητα είναι η δικαιοσύνη. Μετά δηλαδή ο ανακριτής και ο εισαγγελέας. Κανένας άλλος. Μετά την ολοκλήρωση. Μην με διακόψετε, κύριε. Είσαι ένα συκοφάτη, με διακόψετε. Ναι, ναι. Άθλιο συκοφάτη, βρωμερό. Ναι, 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 ναι. Τρισάθλιο. Συνεχίστε όσο θέλετε. Γιατί αυτό που κάνετε είναι τρισάθλιο. Όσο θέλετε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Ναι. Ξέρει ο αρχιψεύταρος ότι ο υπουργός Θεοδωρικάκος δεν μπορεί να βγάλει τα ονόματα στη δημοσιότητα. Και βγαίνει και κάνει αυτή την κριτική για να πάρει ψήφους πάνω σε ένα παιδάκι. Και δεν τρέπεται! Όχι, δεν τρέπομαι. Και είσαι και πατέρας! Και δεν τρέπεσαι! Στον παππού σας! Βρωμερέ! Δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν, η πραγματικότητα ποια είναι. Να, τι να πω. Η ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε η ελληνική αστυνομία. Εντάξει, η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία. Τι να πω. Έδρασε με επαγγελματισμό. Ο 1,5 μήνας που λέει είναι ο μήνας που ψάχνει και δεν γίνανε διαρροές για να δεθεί η υπόθεση. Ναι, ναι. Η ελληνική αστυνομία τον έπιασε και αυτόν και όλους τους άλλους. Ναι, ναι. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Ναι, και ναι. Το ποια ονόματα θα βγουν δεν θα το φάσεις εσύ ή εγώ, αλλά η δικαιοσύνη, κύριε. Μάλιστα. Και τα υπονοούμενά σου στη Νέα Δημοκρατία, μη σου πω τι θα τα κάνει. Ξανά. Λιγνάδης. Λοιπόν, όσο είναι το Λιγνάδης, ο Λιγνάδης επί Νέα Δημοκρατία και συνελήφθη, επί Νέα Δημοκρατία και δικάστηκε. Ελεύθερος είναι από όλους του δικαστηρίου. Το κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Έχεις να καταργήσουμε τα δικαστήρια. Τρισάθλια. Δεν μιλάω στον κύριο. Λοιπόν.